Τα 1941 η ναζιστική Γερμανία και η Ιταλία είχαν επιτεθεί απροειδοποίητα και είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης καθώς και μέρη της Αφρικής. Η Ρωσία και η Αγγλία πολεμούσαν ηρωικά ενάντια στη σύραξη που απειλούσε να παρασύρει όλους τους λαούς σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Οι σύμμαχοι υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούσαν να μείνουν έξω από τον πόλεμο. Τότε όμως η Ιαπωνία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Ιταλίας, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Αμερικής και των χωρών της Άπου Ανατολής. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν πια μια εφιαλτική πραγματικότητα. Άνθρωποι που ζούσαν και δούλευαν μακριά από τις χώρες τους, αν και δεν είχαν άμεση ανάμειξη στον πόλεμο, θεωρήθηκαν φίλοι ή εχθροί από τους γείτονες με μόνο κριτήριο τη χώρα καταγωγής τους. Στην Κένια, που ίσως και να συνέβη αυτή η ιστορία, οι Άγγλοι αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλους τους Ιάπωνες πολίτες. Έλα, πατέρα! Έρχομαι! Αγάπη μου! Ναι? Σε παρακαλώ, μην παίρνεις το γιο σου μαζί σου! Μα γιατί! Μην ανησυχείς. Τώρα που πούλησα την επιχείρηση, θα γυρίσουμε γρήγορα στην πατρίδα. Όμως θέλω πρώτα ο γιος μου να δει την Αφρική που γνώρισα και αγάπησα και που πέρασα την περισσότερη ζωή μου. Δεν μπορώ να μην ανησυχώ. Γίνεται πόλεμος και μπορεί να φτάσει και εδώ, ενώ εσείς θα λείπετε. Αυτό θα είναι το τελευταίο μου ταξίδι στη χώρα. Θα γυρίσουμε γρήγορα και τότε θα φύγουμε όλοι μαζί για την πατρίδα. Γιώση, να προσέχεις πολύ τι τρως και πίνεις. Και τα άγρια ζώα είναι πολύ επικίνδυνα. Φρόντισε να μην τα πλησιάζει πολύ. Φανταζόμουν ότι η Αφρική μπορούσε να είναι τόσο όμορφη. Τώρα ξέρεις γιατί την αγάπησα τόσο πολύ. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσα να πείσω τη μητέρα σου να έρθει μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Θα νιώθει τόση μοναξιά περιμένοντάς μας να γυρίσουμε. Έμαθα πώς να ανάβω φωτιά! Ο Σεμπουάνα πούλησε την επιχείρησή σου και γυρίσει την πατρίδα σου. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Πρώτα όμως υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θέλω να δείξω στο γιο μου. Θέλετε να είστε οι οδηγοί μας. Και βέβαια, Μπουάνα, όταν ο πατέρας σου ήταν στην ηλικία σου δεν ήξερε τη χώρα μας, αλλά έμαθε. Πράγματι έμαθα. Όμως από ό,τι ξέρω, έχετε συγγενείς στο χωριό εδώ κοντά. Γιατί δεν πάτε να τους δείτε απόψε? Ωραία ιδέα. Πάμε, θα σας δούμε το πρωί. Thank you.
να τον αφήσουμε, είναι φίλος μας. Πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Οι Εγγλέζοι θα νομίζουν ότι είμαστε εναντίον τους και θα μας φυλακίσουν. Ο Μπουάνα είναι φίλος μας και όχι οι Εγγλέζοι. Δεν θα τον εγκαταλείψω, θα δουλέψω για αυτόν. Θα το μετανιώσεις, οι Εγγλέζοι θα σας συλλάβουν. Εγώ φεύγω. Δεν μπορώ. Περίμενε, έρχομαι μαζί σου. Ελάτε πίσω. Τι έγινε? Η χώρα σου είναι σε πόλεμο με τους Εγγλέζους. Κηρύχθηκε πόλεμος. Τι συμβαίνει, πατέρα? Αχ, γη μου. Τι? Οι Άγγλοι θα μας θεωρήσουν εχθρούς. Πρέπει να βρούμε κάπου να κρυφτούμε. Μα γιατί? Νομίζω ότι η χώρα μας έχει άδικο. Οι Άγγλοι θα μας κυνηγήσουν. Γι' αυτό πρέπει να κρυφτούμε. Πάμε. Θα συλλάβουν τη μαμά? Μην ανησυχείς, θα είναι καλά. Εμείς είμαστε άνδρες και οι Άγγλοι θα μας θεωρήσουν απειλή. Αν και εσύ και εγώ δεν είμαστε. Όμως ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ. Θα ξαναδούμε τη μητέρα σου γρήγορα. Οι Άγγλοι. Σταμάτα εδώ! Εκείνος ο άντρας με το γιο του πρέπει να έχουν κατασκηνώσει εκεί. Φύγανε. Δεν πρέπει να μας βρουν. Δεν είναι δηλητηριώδες, δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάμε, γιέ μου. Μα είμαι κουρασμένος και με πονάνε τα πόδια μου. Γιώση, κάνεις σαν να είσαι μωρό. Αν θες να γίνεις άνδρας, δεν πρέπει να φοβάσαι το κάθε μικρό ζώο. Και σταμάτα τα παράπονα. Είναι μονάχα μία σαύρα. Μη φοβάσαι. Μία σαύρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε ασφαλείς? Δεν νομίζω. Οι Εγγλέζοι μάλλον θα κοιτάξουν να μας βρουν εδώ πέρα. Δεν είμαι και τόσο κουρασμένος όσο νόμιζα. Ας συνεχίσουμε. Έτσι, μπράβο. Είμαι περήφανος για σένα, γιέ μου. Αυτά τα ίχνη είναι φρέσκα. Πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο ζώο εδώ γύρω. Πρέπει να προχωρούμε προσεκτικά. Πρόσεχε! Γυρίζει πίσω, ανέβα στο δέντρο! Έλα, πατέρα, γρήγορα! Εδώ πάνω! Εδώ πάνω! Έλα! Έλα! Κρατήσου γερά! Γιώση! Παιδί μου!
Γεια σου, Μπουάνα Μουρακάμι. Καλώς όρισες στο γάμο της κόρης μου. Περιμέναμε όμως να φέρεις τα μεταξωτά σου και από ό,τι βλέπω ήρθες χωρίς το φορτηγό σου. Λυπάμαι. Έχασα το φορτηγό μου μαζί με τα πράγματα που σας έφερνα. Και τώρα έχασα και το γιο μου. Αποκλείται να το βρω μόνος μου. Χρειάζομαι βοήθεια. Μα θα σε βοηθήσουμε εμείς. Μετά το γάμο της κόρης μου όλα τα μέλη της φυλής θα βοηθήσουν. Αν όμως μάθουν οι Άγγλοι ότι με βοηθήσατε, μπορεί να σας κλείσουν όλους φυλακή. Δεν μας αφορά ο πολέμος σας. Σε ξέρουμε πάντα σαν τίμιο και αξιοσέβαστο έμπορο και σαν καλό φίλο. Και οι φίλοι πρέπει να βοηθάνε ο ένας τον άλλο στις δύσκολες στιγμές. Με χαρά μας θα βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πατέρα.
γελάω τόσο? Νερό. Σας ευχαριστώ. Ήψαω πολύ, μικρέ. Μπορείς να το γεμίσεις με νερό? Είμαι πολύ αθύναμος για να περπατήσω. Είμαι ξαπλωμένος στα βράχια κάτω από τον καυτό ήλιο 5 μέρες. Είμαι πολύ άρρωστος. Το βλέπω. Πού είναι το χωριό σου? Θα πάω να σου φέρω φάρμακα. Είσαι πολύ καλός που προσφέρεσαι να με βοηθήσεις. Αλλά χρειάζεται πολύ κουράγιο. Μη διακινδυνεύεις τη ζωή σου για ένα ξένο. Θα το κάνω. Δεν φοβάμαι. Αγόρι, μην τρέπεσαι το φόβο. Η γενναιότητα είναι να νικάς το φόβο σου. Και πιστεύω πως έχεις το κουράγιο. Μπορείς να με βοηθήσεις. Πώς θα σε βοηθήσω? Πες μου τι πρέπει να κάνω. Είμαι διατεθειμένος να ρισκάρω τη ζωή μου. Πάρε το δόρυ μου. Θα το χρειαστείς. Μη φοβάσαι το ζώο, είναι νεκρό. Και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα από τους νεκρούς. Συνέχισε. Υπάρχουν κάτι βότανα με κόκκινους καρπούς στις όχθες του καταράκτη. Φέρε μου τους καρπούς.
Ξύπνησες? Νιώθω πολύ καλύτερα. Χάρη στα φάρμακα που μου έφερες, είμαι πολύ πιο δυνατός. Άσε με να σε βοηθήσω να σηκωθείς. Έκανες ήδη πολλά και απέδειξες το κουράγιο σου. Είσαι γενναίος σαν πολεμιστής. Τώρα είμαι καλά και πεινάω. Κι εγώ πεθαίνω της πείνας. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έτρωγα πάνθυρα. Αναγκάστηκα να σκοτώσω το ζώο για να σε σώσω. Τουλάχιστον να μην πάει χαμένο. Εμένα με λένε γιος. Εσένα? Ζέγκα. Είμαι ένας από τους αρχηγούς των Μασάι. Είσαι αρχηγός. Και τι κάνεις εδώ? Θέλησα να δοκιμάσω τον εαυτό μου κυνηγώντας μόνος. Όμως μια μέρα αρρώστησα ξαφνικά. Δεν μπορούσα για μέρες να κουνηθώ. Τότε ήλθες εσύ και με βρήκες. Τρως πάρα πολύ, Ζέγκα. Ξεχνάς ότι είχα να φάω 5 μέρες. Τώρα που είμαι πάλι δυνατός, θα γυρίσω στο χωριό μου. Θες να έρθεις μαζί μου? Τι σου συμβαίνει? Ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου? Καλώς όρισες, πατέρα, στη φυλή μας. Ζήτω Ζέγκα! Ακούστε με όλοι. Ο γιος μου, ο Γουακάτζη, θα είναι ο καινούριος αρχηγός της φυλής. Πρέπει να τον υπακούτε όλοι, γιατί αυτός θα είναι τώρα ο ηγέτης σας. Μα γιατί, πατέρα? Γιατί μου προσφέρεις αυτή την τιμή? Γουακάτζη. Ναι. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί, θα είχα πεθάνει τώρα. Από ευγνωμοσύνη, λοιπόν, θα τον βοηθήσω. Η Αφρική είναι μεγάλη. Και αυτό το μικρό παιδί πολύ γρήγορα θα καθεί και δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Θα γίνει λία στα επικίνδυνα ζώα. Θα σε βοηθήσω, θα ψάξουμε μαζί. Ζέγκα! Ω, Ζέγκα! Μην κλαις. Οι γενναίοι άντρες δεν κλαίνε. Γιώση, θα σου κάνω ένα δώρο. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για να προστατεύσεις τον πατέρα. Σε ευχαριστώ, Γουακάτζη. Είμαι σίγουρα τον πατέρα σου, μην ανησυχείς. Ναι. Φαίνεται τόσο δροσερό, πάμε να κολυμπήσουμε. Όχι, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο? Ναι. Ανέβα στους ώμους μου. Ζέγκα, θα βουλιάξεις όπως εκείνο το ζώο. Έχε μου εμπιστοσύνη. Thank you.
κατάφερες, μα πώς μπόρεσες? Υπάρχει ένα κόλπο. Θα σου δείξω όταν... Α! Τι είναι, τι άκουσες? Εκεί! Αυτός είναι ο μεγάλος θεός των Ερπετών. Τον είδα μια φορά πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν παιδί ακόμα βρήκα το βάλτο του και τον είδα να περνάει, και έτσι από αυτόν έμαθα το μυστικό. Ένα Ερπετό από τους βάλτους, δεν πίστευα ότι υπάρχει. Πιο επιδέξιος από μένα τώρα, Γιώση. Είσαι πιο ικανός εκπαιδευτής και δυνατότερος και πιο ακριβής στο ακόντιο. Μεγάλωσες και έμαθες πολλά τα τελευταία χρόνια. Ό,τι ξέρω εσύ μου το έμαθες, Ζέγκα. Γιατί σταμάτησες? Συνέχισε εσύ. Εγώ θα ψάξω τον πατέρα μου εκεί κάτω. Θα σε προλάβω αργότερα. Προχώρα, μέσα από το καταράκτη, προχώρα! Είναι φτιαγμένο από άνθρωπο. Προχώρα, σπρώξ' το! Με θέλεις? Εγώ πρέπει. Γι' αυτό μείνε εδώ, σε αυτή την πλευρά. Μπορεί να βρω τον πατέρα μου στην άλλη πλευρά του τείχους.
λένε Γιώση. Δεν είμαι εχθρός. Γιατί επιτίθεσαι? Γιατί δεν μου λες ποια είσαι? Τώρα θα μου πεις ποια είσαι. Καλά λοιπόν, είμαι θεά. Ε? Μόνο εγώ επιτρέπεται να βρίσκομαι στο τείχος. Κανένας άλλος από αυτή την πλευρά. Και εσύ είσαι εισβολέας. Φύγε από εδώ. Περίμενε. Η θεά Κέιτ θα δώσει κρίση. Ακούσατε την κρίση της θεάς μας. Λυπηθείτε τους. Λυπηθείτε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος είσαι εσύ? Πώς τολμάς να ψηφάς την απόφαση της θεάς μας? Ας γελάσω. Όσο είμαι εγώ θεός, άλλο τόσο είναι κι αυτή. Προσβάλλεις τα ιερά. Πιάστε τον άπιστο! Πρέπει να τιμωρηθεί που τόλμησε να προσβάλλει τη θεά μας. Πετάξτε τον τώρα στο βάραθρο τον Ιερόσυλο!
Γιώση! Ζέγκα! Με βρήκε ο ελεφαντάς σου και μου είπε τι συνέβη. Ήρθα όσο γρηγορότερα μπορούσα. Θα μου το πληρώσετε αυτό! Αυτός ο γέρος, λες να είναι ο αληθινός θεός? Ποιο είναι το κορίτσι? Πιστεύει ότι είναι κάποια θεά. Η οικογένειά μου. Ο αέρας είναι ό,τι πρέπει για να τους παγιδέψουμε. Θα τον σώσω ακόμα κι αν μου κοστίσει τη ζωή μου. Ζέκα, κάνε μου σινιάλι ότι μ' ακούς. Ποιος είναι εκεί? Σιωπή! Α, είσαι το κορίτσι που νομίζει ότι είναι θεά. Α, τα μάτια σου!
μου καεί. Δεν μπορείς να δεις. Ναι. Ήρθες να με σκοτώσεις. Μπορεί να είναι και έτσι. Πόνος περνάει. Εσύ και τα αγόρι είστε πολύ γενναίοι. Αν δεν ήταν το αγόρι, δυο άντρες θα πετιόντουσαν στον κρεμό. Δεν ήθελα να δώσω τη διαταγή να τους πετάξουν μέσα. Αυτός ο κακός μάγος με έκανε να τη δώσω. Οι άνθρωποι εδώ πιστεύουν ότι είμαι θεά, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είμαι. Κι εγώ το ξέρω. Ξύπνα! Έπρεπε να προσποιούμε ότι είμαι θεά. Αλλά κάποια μέρα θα το σκάσω από εδώ. Τους είπες το μυστικό! Τώρα με έχεις προδώσει! Ω, συγχώρεσέ με! Αλλά ο γέρος με υποχρέωσε να του πω την αλήθεια για μένα! Αχάριστη! Σε μεγάλωσα σαν δικό μου παιδί από τότε που σε βρήκα όταν ήσουν μωρό! Ας την ήσυχη! Σταμάτα! Λες ψέματα ότι τη βρήκες! Επιτέθηκες στο σπίτι του θυροφύλακα και την απήγαγες! Κλείς το στόμα σου! Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο! Πώς τα ξαναγύρισες εσύ! Είσαι καλά? Πάρε την κοπέλα από εδώ. Τρέξτε να σωθείτε. Μα γιατί? Όταν ξυπνήσει ο μάγος θα τη θυσιάσει. Τρέχουμε, μάγος είναι μέσα. Κάντε γρήγορα. Ο μάγος είναι μέσα. Σωθείτε. Ζέγκα, θα γυρίσω να σε πάρω. Μην τους αφήσετε να σας ξεφύγουν. Κάνε ό,τι κι εγώ, ακολούθησέ με. Έλα, πάμε. Και εμένα, Γιώση. Είσαι ασφαλής εδώ, Κέιτ. Ο Ζέγκα είναι ακόμα πίσω, πρέπει να τον βγάλω. Άσε με να έρθω μαζί σου. Θα είναι πολύ επικίνδυνο, περίμενε εδώ. Γιώση, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Πρέπει να μείνει ζωντανός. Γέρο! Μου λένε ότι είσαι ο Ζέγκα.
Ένας από τους αρχηγούς των Μασάι και από τους πιο δυνατούς άντρες στην Αφρική. Ότι μπορεί να σκοτώσεις λιοντάρι με τα χέρια σου. Αν είσαι λοιπόν ο Ζέγκα, απόδειξέ το. Σκότωσε 3 λιοντάρια και σου χαρίζω τη ζωή. Τι λες? 3 εναντίον ενός. Θα το κάνω. Καλά. Και τι όπλα θα χρειαστείς, ε? 3 ακόντια. Ώστε νομίζεις ότι μπορεί να σκοτώσεις 3 λιοντάρια με 3 ακόντια. Ενδιαφέρον. Δώσ' του τα. Άκουσα ότι ο Ζέγκα είναι πολύ ικανός με το ακόντιο. Ξέρω, αλλά ένας τυφλός δεν μπορεί να δει το λιοντάρι. Γέλασε, δεν είναι τυφλός τελικά. Το ξέρω ότι δεν είναι ο Ζέγκα. Ανοίξτε τη μύλη, ελευθερώστε τα λιοντάρια. Όλος δικό σας λιοντάρια, αποδείξτε ότι δεν είναι ο βασιλιάς. Χτυπάτε πιο δυνατά! Χτυπάτε τα τύμπανα πιο δυνατά! Μάλλον θα κερδίσει. Αν σκοτώσει τα λιοντάρια, να έχετε έτοιμα τα κόντια. Τα σκότωσα και τα 3! Είσαι στα αλήθεια ο Ζέγκα. Και να η ανταμοιβή σου! Τώρα μάγε, πες τους να μην σκοτώσουν το Ζέγκα. Δεν θα το κάνουν, όχι! Ζέγκα! Σε ευχαριστώ Γιώση, ήρθες ακριβώς την ώρα. Πες τους να του δώσουν πίσω το ακόντιο και το σπαθί του. Κάντε ό,τι σας λέει. Μπορούν να φύγουν. Ανοίξτε τη μύλη. Τρέχα, Ζέγκα! Πίσω τους! Μη φύγουν από το χωριό τους! Θέλω και τους δυο εδώ! Γιώση, από εδώ, γρήγορα! Έρχονται! Από εδώ! Γιώση!
Είναι πολύ κουρασμένοι για να συνεχίσουν. Κάστε τους! Δεν θα ξεφύγετε από εδώ. Εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Είσαστε χαμένοι. Η μάχη σας τελείωσε. Τι περιμένετε, πιάστε τους! Κουβαδίκατε, πιάστε τους! Κάτι με γαργάρισε. Δεν ήταν φτερό, ήταν... Κοίτα, Γιώση! Καταραμένοι να είναι και οι δύο. Thank you.
Ποιος είσαι? Είμαι από την Ιαπωνία. Λέγομαι Μουρακάμι. Το πλοίο σας εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Μου σώσατε τη ζωή. Ευχαριστώ. Είμαι ο Βαρόνος Φον Γκέρσουγκ και είμαι από τη Γερμανία. Χαίρομαι για την γνωριμία, Χερ Μουρακάμι. Και χαίρομαι που μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Πέστε μου, τι κάνετε στην Αφρική? Μόλις πούλησα την επιχείρησή μου εδώ και πήγαινα το γιο μου σε ένα τελευταίο ταξίδι πριν γυρίσουμε πίσω. Αλλά ξέσπασε ο πόλεμος και έπρεπε να κρυφτούμε και τώρα δεν τον βρίσκω. Λυπάμαι που τα ακούω. Θα σε βοηθήσω να βρεις το χαμένο σου γιο. Σε ευχαριστώ, Βαρόνε. Φίλος, μην το φοβάσαι. Χρωστάμε τη ζωή μας αυτόν. Γιώση, τι συμβαίνει? Μόλις θυμήθηκα πως μου φάνηκε ότι άκουσα τον πατέρα μου όταν ήμασταν πάνω στο θεό των Ερπετών. Α, το φαντάστηκες. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδώ ποτέ τον πατέρα μου. Μην απελπίζεσαι, Γιώση. Η έρευνά σου πρέπει να συνεχιστεί και αυτό μόνο θα σου δίνει δύναμη. Ορίστε. Τέλειωσε. Τι είναι αυτό? Ένα φλάουτο. Έλα, Γιώση, παίξε κάτι. Τι όμορφος ήχος. Γιώση, ξαναπαίξ' το. Σε παρακαλώ. Είναι ένα παλιό σκοτσέζικο τραγούδι. Μπορεί να το έχεις ξανακούσει. Μπορεί να στο τραγουδούσαν οι γονείς σου όταν ήσουν πολύ μικρή για να το θυμάσαι. Λες λοιπόν να είμαι σκοτσέζα? Δεν αποκλείεται. Θα έρθει μια μέρα, Γιώση, που και εσύ και η Κέιτ θα ξαναβρείτε τους γονείς σας. Κάθεσε. Α,
κράτα! Πάμε, Γιώση. Μπορεί να είναι δηλητηριώδη, πρόσεχε. Είναι φοβισμένα, αλλά δεν επιτίθενται. Αν δεν επιτεθούν αυτά, δεν θα τους επιτεθούμε κι εμείς. Πολύ φασαρία κάνετε σήμερα! Τι συμβαίνει, πάτε! Είναι εχμάλωτοι κάπου εδώ, είμαι σίγουρος. Φέρτε μου εδώ το θύμα για τη θυσία στο Θεό μας! Αφήστε με! Αφήστε με! Είμαι ο Μέγας Σιγκουέρα, αρχηγός όλων των σταυρανθρώπων! Πώς τολμάτε να με κρατάτε εδώ! Στάλθηκες εδώ για το μεγάλο Θεό των Σταυρών! Στάλθηκες για να θυσιαστείς! Ετοιμαστείτε για την τελετή! Δώστε το σύνθημα! Κρατάτε την! Είναι ανώφελο να χτυπιέσαι! Δεν ξεφεύγει κανείς από το βασίλειο των Σταυρών! Γιώση! Ζέγκα! Βοήθεια! Αυτή είναι η φωνή της Κέιτ! Έλα μαζί μου! Άσε την κοπέλα ήσυχη! Οι εισβολείς χαλάνε τη μυστική τελετή που ετοίμασα! Πιάστε τους! Πάρτε τους εχμαλώτους! Είμαστε δυνατότεροι και καλύτεροι πολεμιστές από ό,τι εσείς στην επιφάνεια! Θα έπρεπε να φοβόσαστε την οργή της φυλής των Σαυρών! Είμαι ο Ζέγκα, ένας από τους αρχηγούς των μεγάλων Μασάι και δεν φοβάμαι τίποτα! Αν θες να πολεμήσουμε θα σε νικήσω! Ο Ιγκουέρα δεν χάνει ποτέ! Δεν βρέθηκε ακόμα αυτός που θα με νικήσει!
Ζέγκα! Τώρα θα προσφέρουμε έναν αρχηγό τον Μασάι στο Θεό μας. Θα τον ευχαριστήσει τόσο που θα αυξήσει τη δύναμή μας. Ήσουν τόσο ανόητο να νομίζεις ότι θα μπορούσε να νικήσει το μεγάλο Ικουέρα. Ρίξε το στη λίμνη για το Θεό Σαύρα! Αυτό είναι. Ξέρει το μυστικό! Είμαστε ανίσχυροι χωρίς οι μάσκες μας! Βγάλτε τις μάσκες! Φύγετε από μπρος μου! Δεν ήταν και τόσο δύσκολο! Κέιτ, είσαι καλά! Σε ευχαριστώ για τη μικρή βοήθεια! Μικρή, να χαρά τα πήγες για πρώην θεά! Πού είναι ο Ζέγκα? Τακτοποιήθηκε ο γέρος! Τώρα θα φροντίσω για τους άλλους δύο! Κοίτα να σώσεις το Ζέγκα! Φίλοι, φοβούνται μην χάσουν τις μάσκες τους! Βάλτε μαζί μου, μικρέ! Δεν θα είναι και τόσο εύκολο! Είμαι ακόμα πανίσχυρος! Θεέ μου! Μεγάλη Σαύρα! Μεγάλη Σαύρα! Γιώση! Γιώση! Ha 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 ha
Οι πίθηκοι ξαναγύρισαν. Φύγετε! Φύγετε! Εμποδίζετε την κάμερα! Νομίζουν ότι είναι αστέρες. Πώς είναι δυνατόν να προσέχω για εισβολής όταν μπαίνουν μπροστά! Ξένοι! Τρεις εισβολείς έρχονται μπροστά εδώ! Έλα! Υποφέρομαι από τη φοβερή ήττα. Από τη Γερμανία και το δοξασμένο Τρίτο Ράιχ απομένουν ερείπια. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μας απέμεινε καμιά ελπίδα. Επειδή όμως έφτιαξες μια ατομική βόμβα, είμαστε τώρα σε θέση να ξαναχτίσουμε την αυτοκρατορία μας και να γίνουμε ισχυρότεροι από πριν. Κερ Μουρακάμι, ο Δόκτωρ Στάιν έχει να τελειώσει μερικά πραγματάκια ακόμα για να είναι έτοιμη η βόμβα. Θέλω να τον πείσετε να ολοκληρώσει τη βόμβα. Δεν μπορείς να ζητάς από το Κερ Μουρακάμι να ανακατευτεί. Κερμί! Κερ Μουρακάμι, ο Δόκτωρ Στάιν είναι δική σας ευθύνη. Σας εξήγησε ότι πρέπει να τον κάνετε να δουλέψει στη βόμβα! Μην τον κατηγορείς για την άρνησή μου. Αβαρώνε, δεν θα δουλέψω άλλο. Σας το είπα. Δεν θα ολοκληρώσω την ατομική βόμβα. Θα το δούμε. Βαρώνε, ελάτε γρήγορα, έχουμε εισβολείς. Τρεις μόλις πέρασαν τα σύνορά μας. Θα τους κανονίσω εγώ. Έρχομαι αμέσως. Μουρακάμι, πρόσεχε τον Δόκτωρα Στάιν. Είστε καλά, δόκτωρ. Δεν είμαι άρρωστος. Όμως αισθάνομαι άσχημα που σε δημιούργησα όλους αυτούς τους μπελάδες. Δεν προκαλέσατε εσείς τους μπελάδες. Είναι η βόμβα. Κατασκεύασε ένα τρομακτικό πράγμα. Μπορεί να καταστρέψει όλη την ομορφιά του κόσμου και κάθε ζωντανό πλάσμα επάνω του. Η γνώση υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Όμως τώρα με τον πόλεμο υπήρξε ανάγκη να βρεθεί το τελειωτικό όπλο. Όμως δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα το φτιάξει. Ρισκάρετε τη ζωή σας. Και λοιπόν, αυτό που μετράει είναι να μην καταστρέψω τη γη μας. Τι είναι αυτά? Ξέρεις τίποτα, Ζέγκα? Όχι. Κάποιος θα υπάρχει εκεί για να μας πει τι είναι. Ελάτε! Εμπρός! Εσύ είσαι, γιά μου. Πατέρα! Πατέρα! Πατέρα, είσαι ζωντανός, γερός. Και εσύ το ίδιο. Προσευχόμουν να είσαι καλά. Πέρασαν τόσα χρόνια. Πόσο μεγάλωσες. Αυτός είναι ο Ζέγκα, αρχηγός των Μασάι. Μου έσωσε τη ζωή πολλές φορές και αυτή είναι η Κέιτ, μια πολύ καλή φίλη. Βρήκες τον πατέρα σου! Πόσο χαίρομαι, Γιώση! Ώστε ο γιος μου σου χρωστάει τη ζωή του. Δεν βρίσκω λόγια να σε ευχαριστήσω. Εγώ τον ευχαριστώ. Γιώση, σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος. Αλή! Τι συμβαίνει? Μα είναι ολοφάνερο, Κερ Μουρακάμι. Έχεις ακριβώς μια εβδομάδα να κάνεις τον δόκτωρα Στάιν να ολοκληρώσει την ατομική βόμβα. Αν αποτύχεις, οι συνέπειες θα πέσουν πάνω σου. Δεν μπορώ να το κάνω. Όχι μόνο μπορείς, αλλά θα το κάνεις. Έχω τις μεθόδους μου, παίρνω πάντα ό,τι θέλω.
Αν αποτύχεις, να πείσεις στον δόκτωρα Στάιν να τελειώσει τη βόμβα, ο γιος θα εκτελεστεί. Τελικά τίποτα δεν χάθηκε. Μπορούμε ακόμα να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Η ατομική βόμβα μας ανοίγει το δρόμο. Και ούτε εσύ, ούτε αυτός ο κακομοίρης επιστήμονας θα σταθείτε εμπόδιο. Ο γιος σου θα πεθάνει σε μια εβδομάδα αν δεν τελειώσει η βόμβα. Μουρακάμι, καταλαβαίνω πόσο άσχημα νιώθεις. Εγώ... Ο βαρόνος Γκιάρσοκ είναι φρικτός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μπορώ να σώσω το γιο σου. Σίγουρα πάντως θα προσπαθήσω. Πώς? Λίγα πράγματα μένουν στη βόμβα. Δεν θα αργήσω να την τελειώσω. Μα δόκτωρ, τότε οι Γερμανοί θα τη χρησιμοποιήσουν. Έχω ένα σχέδιο. Είναι επικίνδυνο, αλλά πρέπει να το προσπαθήσω. Τι είναι? Κέρ Μουρακάμι, σε παρακαλώ να με εμπιστευτείς προς το παρόν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω το γιο σου. Το ξέρω. Καλή τύχη, Δόκτωρ Στάιν. Για τώρα άφησε τα όλα σε μένα. Ξεκλείδωσε τις πόρτες. Απαιτώ να ελευθερώσετε τους φυλακισμένους. Ανοίξτε τις πόρτες. Τι γίνεται εδώ? Απαιτώ να ελευθερώσεις αμέσως τους φυλακισμένους. Αποφάσισες να τελειώσεις τη βόμβα? Θα κρατήσω το λόγο μου αν τον κρατήσεις και εσύ και τους ελευθερώσεις. Ώστε έτσι. Δόκτωρ, καταλαβαίνετε τι κάνετε? Πολύ καλά. Μην ανακατεύεσαι. Ελευθέρωσε τους κρατούμενους, βαρόνε. Θα τους ελευθερώσω όταν τελειώσεις τη δουλειά σου στην ατομική βόμβα. Και αν αρνηθείς, οι κρατούμενοι θα πεθάνουν. Και εσύ μαζί τους. Είμαι πολύ μεγάλος. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Αν όμως με σκοτώσεις, χάνεις και το μυαλό μου και τότε αποκλείεται να τελειώσει η βόμβα. Δεν θα έχεις τίποτα. Γι' αυτό καλύτερα ελευθέρωσέ τους ή πάτησε τη σκανδάλη. Πες να τους ελευθερώσουν. Ανοίξτε τις πόρτες. Ανοίξτε τις πόρτες. Πρέπει να ελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Πατέρα! Ο Δόκτωρ Στάιν έκανε μια συμφωνία για την ελευθερία σας. Φύγετε από εδώ! Δεν θα έρθεις μαζί μας? Όχι. Πρέπει να μείνω εδώ. Ζέγκα, μια χάρη ακόμα. Η μητέρα του βρίσκεται στρατόπεδο. Οι Άγγλοι έβαλαν όλους τους Ιάπωνες σε στρατόπεδα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βάλε αυτά τα δύο παιδιά σε ένα τρένο για το Ναϊρόμπι. Α, θα πάω μαζί του! Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ναϊρόμπι. Ίσως κάποιος να ξέρει τους γονείς σου και έτσι να μπορέσεις να τους βρεις. Καλή τύχη, Κέιτ, και να μου προσέχεις το γιο σου. Και εσύ τι θα κάνεις, πατέρα? Θα μείνω εδώ με τον δόκτωρα Στάιν. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός φίλου. Γιέ μου, θα είμαστε μαζί όταν τελειώσουν όλα. Ζέγκα, γιατί τρέχουμε έτσι? Δεν πρόσεξες ότι όλα τα πλάσματα τρέχουν να φύγουν από αυτό το δηλητηριώδες επικίνδυνο μέρος? Νιώθουν ότι κάτι κακό θα συμβεί. Δόκτωρ! Πήγε από εδώ. Γρήγορα! Δώσ' μου το κλειδί! Ολοκλήρωσα τη βόμβα. Η δουλειά μου τελείωσε εδώ. Η βόμβα είναι έτοιμη? Βέβαια, αυτή είναι μόνο πειραματική. Είναι μικρή, αλλά πάρα πολύ δυνατή. Ξέρεις κάτι? Αυτή θα είναι η πρώτη ατομική έκρηξη στον κόσμο. Τη βόμβα, δόκτωρ! Την ενεργοποίησα. Η βόμβα θα εκραγεί και θα μας πάρει μαζί τους.
Όχι! Έτσι τα τρομερά σου σχέδια θα σταματήσουν. Δόκτωρ Στάιν, ανοίξτε μου! Φύγε! Σώσε τη ζωή σου! Πήγαινε μέσα στην οικογένειά σου! Ανοίξτε την πόρτα! Δόκτωρ Στάιν! Όχι! Κάθε φορά που η ανθρωπότητα κυριεύεται από το δαίμονα καταστρέφεται. Φοβερό!
Γυναίκα! Πρέπει να τον βλέπουμε σαν σύμβολο ελπίδας. Σε ευχαριστώ, Θεέ των Ερπετών. Τον Ερπετών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγετε κι εσείς. Έλα μαζί μας, Έγκα. Θα πάμε όλοι μαζί στον Αϊόμπι. Γιώση, πρέπει να ζήσεις με την οικογένειά σου. Το λεγόμενο πολιτισμό σας. Το σπίτι μου είναι εδώ στην απεραντοσύνη και στην ομορφιά. Καθένας πρέπει να ζει τη ζωή που του ταιριάζει. Φύγε, ακολούθησε το δρόμο σου. Έχει γεια. Thank you.
μητέρα. Φοβόμουν πως δεν θα σε ξανάβλεπα. Έλα, Κέιτ. Για τους γονείς σου, Κέιτ. Μπορεί να αργήσουμε, αλλά θα τους βρούμε. Στο μεταξύ, εμείς είμαστε η οικογένειά σου. Θα σε φροντίσουμε και μια μέρα θα βρεις τους πραγματικούς σου γονείς. Σε ευχαριστώ, Ζέγκα. Σε ευχαριστώ και εσένα, Αφρική.